δείχνουμε πώς γίνεται στην πράξη η χρήση με συντάξη. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η εφαρμογή έχει νόημα όταν έχουμε το χρησιμοποιούμε στην τάξη. Καταρχήν έχουμε συνδεθεί στην web έκδοση και προβάλλουμε αυτή την οθόνη σε ένα προζέκταρα ώστε να το βλέπουν οι μαθητές. Και ενώ παράλληλα έχουμε στο κινητό μας ή στο tablet την εφαρμογή την οποία έχω ήδη εγκαθιστήσει. Υπάρχει και Android και για και η εφαρμογή χρησιμοποιείται ως, ως τηλεχειριστήριο για αυτό που θα βλέπουν οι μαθητές στον πίνακα. Να κάνω εγγραφή και στην εφαρμογή θα πω άμα teacher και αφού έχω ήδη κάνει λογαριασμό από πριν θα κάνω σύνδεση απλά στην εφαρμογή. Βλέπουμε λοιπόν, έχω συνδέσει την εφαρμογή να πω με στην τάξη μου. Και από το κινητό λοιπόν μπορώ να ενισχύω τη συμπεριφορά των μαθητών. Για παράδειγμα, αν πατήσω στον Δημήτρη, μπορώ να του δώσω κάποια επιβράβευση από τις έτοιμες που έχει εδώ πέρα. Και βλέπετε ότι εμφανίζεται και στην οθόνη αριστερά το ίδιο μπορώ να κάνω και εδώ κάποια πιο αρνητική δεν έχω βάλει ακόμα και αυτή τη λίστα με τις επιβραβεύσεις μπορώ και από τη web εφαρμογή αλλά και από το κινητό να την αλλάξω από τις ρυθμίσεις εδώ Edit Class στο Skills από εδώ λοιπόν μπορώ να προσθέσω κάποιες δεξιότητες και να ορίσω και το βαθμό που θα δίνει η δεξιότητα και φυσικά μπορώ να επεξεργαστώ κάποιες υπάρχουσες ή να προσθέσω όπως είπα πριν και κάποιες άλλες ή να έχω και από τις αρνητικές να βάζω αν θέλω αρνητικούς πόντους αν αυτό το θεωρείτε κατάλληλο και αν θέλω μπορώ να επιβραβεύω και ανά ομάδα ας δώσω π.χ. σε αυτήν την ομάδα ένα βραβείο Και εκτός από την διαχείριση της συμπεριφοράς έχω και κάποια εργαλεία εδώ στο Toolkit, στο κινητή συσκευή έχω ένα χρονόμετρο για, να, για μια δραστηριότητα στην τάξη. Το βλέπουν αυτό όλοι οι μαθητές. Θα το κλείσω λοιπόν. Υπάρχει τυχαία επιλογή μαθητή. Μπορώ να ξαναεπιλέξω. υπάρχει ένα εργαλείο να φτιάχνει ομάδες, π.χ. διάδες, τριάδες, ανάλογο πώς θέλω για κάθε δραστηριότητα, τυχαία κάθε φορά. Το noise meter θα πρέπει να υπάρχει μικρόφωνο, μετράει το θόρυβο που γίνεται στην τάξη. Το directions δίνω κάποιες οδηγίες, γράφω λοιπόν εδώ κάποιες οδηγίες, γράφω εδώ πρόχειρα κάτι. και αυτές θα εμφανίζονται με το Start Now θα εμφανίζονται λοιπόν θα το βλέπουν οι μαθητές εδώ μπορώ να γράψω κάποια ερώτηση ή κάποια είδη που έχω αποθηκευμένη κάποια ερώτηση για συζήτηση μέσα στην τάξη και μουσική, αν έχω π.χ. κάποια δραστηριότητα ένα παιχνίδι, μπορώ να βάλω μια μουσική πιο active, πιο δραστήρια. Υπάρχει και μουσική πιο ήρεμη. Τα δω πριν που ήταν αυτό στο focus. <Κι> και με το κουμπάκι εδώ δεξιά αλλάζω το τραγούδι. <Κι> και κάπως έτσι με την κινητή μου συσκευή και τα εργαλεία που μου προσφέρει το Glass Dojo και έχοντας την οθόνη αυτή από τον υπολογιστή λάπτοπ να προβάλλεται στους μαθητές να διαχειρίζομαι ως ένα βαθμό να επιβραβεύω τη συμπεριφορά των μαθητών και να χρησιμοποιώ τα εργαλεία αυτά για τις διάφορες δραστηριότητες μου μέσα στη τάξη.